Καλό μεσημέρι, Αλέξη, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, γεμάτο εμείς από σε ευχαριστούμε, πράγματα που δεν... Εμείς σε ευχαριστούμε για τις μεταδόσεις που πραγματικά απογείωναν τα χαράματά μας στο Κόπα Αμέρικα. Και κυριολεκτό, σε κάθε μου λέξη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο συνέβησαν πράγματα που δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν ούτε κάθε 10 χρόνια. Η Αργεντινή πήρε κάτι, οτιδήποτε, μετά από 28 χρόνια. Η Ιταλία πήρε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Οπότε δεν το λες ένα συνηθισμένο Σαββατοκύριακο στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν το λες. Ήταν φοβερά τα παιχνίδια. Θέλω να ξεκινήσουμε από το Κόπα Αμέρικα, γιατί έχω την εντύπωση ότι γενικότερα ο πλανήτης σαν να είχε συνωμοτήσει, ας πούμε, για να το πάρει η Αργεντινή. Και μάλιστα με τον τρόπο που το πήρε μέσα στην Βραζιλία. Ναι, ύστερα από τόσα χρόνια πόνου και τυράνιας για τον Μέση, αν έλεγες πώς μπορούν όλα αυτά να αποζημιωθούν κάποτε, θα έλεγες ναι, με μια νίκη της Βραζιλίας μέσα στο Μαρακανά δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι καλύτερο από αυτό, για να αποτινάξει από πάνω του αυτό που κουβαλούσε, ότι δηλαδή, αν και περισσότερο πιστεύω ότι η Αργεντινή το κουβαλούσε, ένα βάρος ότι για 15 χρόνια έχει τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και δεν έχει καταφέρει τίποτα. Αυτό ήταν πραγματικά ένα βάρος, αυτό το έγραφε η ιστορία, όχι με καλά γράμματα, και φυσικά και για τον ίδιο τον Μέση, αν και σκέφτεται κανείς ότι και ο Κρόιφ δεν κέρδισε ποτέ τίποτα με την Εθνική Ολλανδία, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε παγκόσμιο, και ο Πούσκας δεν κέρδισε ποτέ τίποτα με την Ουγγαρία, αλλά η θέση τους στην ιστορία είναι αυτή που είναι. Παρά τα αυτά, ήταν ένα τρομακτικό βάρος που το αποτείναξε από πάνω του. Και η αντίδρασή του μετά έδειξε πόσο, τι σήμαινε όλο αυτό για αυτόν. Όπως γενικότερα ζήσαμε ένα μήνα, τι σημαίνουν για τους ποδοσφαιριστές οι εθνικές ομάδες. Θέλω να πω, πολλές φορές και εμείς στα media και τα κλαμπ μπαίνουν μπροστά και λένε, έλα μωρέ, τώρα ποιες εθνικές ομάδες, αφήστε μας ήσυχους. Τώρα τα μάτια των συλλόγων είναι που μετράνε. Και είδαμε ένα μήνα τώρα, και στο ένα ημισφαίριο στην Ευρώπη και στο άλλο ημισφαίριο στην Νότια Αμερική, ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν ακραία καταπονημένοι ήδη από τη σεζόν, να υφίστανται τις μεγαλύτερες σωματικές ταλαιπωρίες που θα μπορούσαν να υποστούν, βάζοντας το 110% του εαυτού τους για να κάνουν κάτι με την εθνική τους. Το οποίο είδαμε πόση σημασία έχει και για τους ίδιους, αλλά και για τον κόσμο, τον πληθυσμό των χωρών, ας πούμε, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων. Αυτό για να προσέχουμε άλλη φορά και να ξέρουμε ότι οι εθνικές ομάδες είναι εθνικές ομάδες. Δεν είναι ένα πάρεργο για τους ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές να βάζουν την εθνική πάνω από το κυρίως έργο τους, που είναι η δουλειά των σύλλογων. Και αν μιλήσω τώρα για τον Μέση και για τον κάθε Λατινοαμερικανό ποδοσφαιριστή που παίζει στην Ευρώπη, σκέψου πόσες εκατοντάδες χιλιάδες μίλια έχουν κάνει στη ζωή τους για αυτήν την υπόθεση, κάθε φορά που έρχεται διακοπή για εθνικές ομάδες, να μπουν στο αεροπλάνο, να ταξιδέψουν από το ένα ημισφαίριο στο άλλο. Και από εκεί, ποιος ξέρει πού, γιατί ο Μέση δεν πάει μόνο από τη Βαρκελόνη στον Buenos Aires. Από τον Buenos Aires μπορεί να πάει μετά και να κάνει εμετό στο υψόμετρο της Βολιβίας, στο υψόμετρο του Εκουαδόρ, ή να πάει να παίξει στη Μελβούρνη, ή να πάει να παίξει στο Ριάντ, ή να πάει να παίξει στο Χονγκ Κονγκ. Όλα αυτά δεν πληρώνονται και δεν ξεπληρώνονται. Αλλά ήρθε η στιγμή της αποζημίωσης και νομίζω πως γενικώς, ανεξάρτητα αν συμπαθεί κανείς στην Αργεντινή ή όχι, αν συμπαθεί κανείς στη Βραζιλία ή όχι, λίγο ως πολύ όλος ο πλανήτης χάρηκε που έγινε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Θεωρείς ότι η Αργεντινή, βάσει των νόμων του ποδοσφαίρου, δικαίως έφτασε σε αυτή την κατάκτηση? Ήταν η πιο πλήρης ομάδα, η πιο τυχερή ομάδα? Επειδή το παρακολουθήσεις όταν όλο... μιλάμε για αυτές τις διοργανώσεις από τη φάση των ομίλων και μετά, εννοώ στους 16, στους 8, στους 4, είναι ουσιαστικά λογική κυπέλου. Είναι νοκάουτ. Ένα παιχνίδι, σου στραβώνει, φεύγεις, πας σπίτι ακόμα και μη είσαι καλός. Εκεί θες κάποιες στιγμές που δεν θα είσαι πολύ καλός να είναι λεπτομέρειες με το μέρος σου.
αν με ρωτάς ποια ήταν η καλύτερη ομάδα του Κόπα Αμέρικα, δεν θα έλεγα την Αργεντινή. Θα μου άρεσε πιο πολύ η Κολομβία, ας πούμε. Ούτε την Βραζιλία θα έλεγα. Γενικώς είδα ομάδες οι οποίες βασίστηκαν σε φανταστικούς ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως οι ίδιες να είναι πολύ καλές ομάδες. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο περιβάλλον μες στο παιχνίδι που να μην φάμε γκολ και διάολε. Έχουμε τον Νεϊμάρ, έχουμε τον Μέση, έχουμε τον Σουάρες, τον Καβάνι. Κάπως θα βάλουμε ένα γκολ. Αυτή ήταν η προσέγγιση των περισσότερων ομάδων. Και συγκρίνοντας τα δύο τουρνουά, το Copa America και το Euro, βλέπει κανείς, εμένα με λυπεί αυτό, πόσο πίσω σε σχέση με την Ευρώπη έχει μείνει η Νότια Αμερική. Και αυτό στο ποδόσφαιρο εννοώ, στο ποδόσφαιρο, στον τρόπο με τον οποίο παίζουμε το ποδόσφαιρο. Και αυτό αποτυπώνεται και ανά τετραετία και στα παγκόσμια κύπελα που εδώ και 20 χρόνια έχουν γίνει καθαρά ευρωπαϊκές υποθέσεις. Όχι μόνο η κατάκτηση, αλλά και το πόσες ομάδες προχωρούν από τους προημιτελικούς και μετά. Στην Ευρώπη παίχθηκε σαν ποδόσφαιρο, καλύτερο ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που παίχθηκε στην Νότια Αμερική. Στην Νότια Αμερική είναι διαφορετικά. Είναι πολύ ξύλο, για ζωή και για θάνατο το κάθε παιχνίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία φυσικά έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους να τα παρακολουθήσουν. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είχε μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, σκεφτόμουν, βλέποντας τον τελικό, ένας Ευρωπαίος διαιτητής. Με πόσους παίκτες θα άφηνε τη Βραζιλία. Θα είχε καταστραφεί ο ίδιος ο διαιτητής. Η καριέρα του θα είχε τελειώσει σε εκείνο το. Θα είχε δώσει 7 κόκκινες κάρτες και πάλι δεν θα είχε καταφέρει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Γι' αυτό οι Νοτιοαμερικανοί έχουν τους καλύτερους διαιτητές στον κόσμο, γιατί βγαίνουν μέσα, ψήνονται μέσα από τέτοια παιχνίδια, που στην Ευρώπη αυτά τα παιχνίδια δεν τα έχουμε. Είμαστε λίγο πιο κυριλέ, πιο καλομαθημένοι. Και αν βάλεις έναν Νοτιοαμερικανό να σφυρίξει τον τελικό του Euro, θα κάνει περίπατο. Αν βάλεις έναν Ευρωπαίο να σφυρίξει τον τελικό του Copa America, θα διαλυθεί. Θα σηκώσει τα χέρια ψηλά, το είπες και στη μετάδοση και γελούσα και την ώρα. Είναι καλύτεροι, πιστεύεις, οι Λατίνοι διαιτητές σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Λόγω συνθηκών. Ναι, γιατί είναι πιο σκληραγωγημένοι, έχουν διαχειριστεί πολύ πιο άγριες καταστάσεις στη ζωή. Και στο συλλογικό επίπεδο, στα Copa Libertadores και όλα αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή διαχειρίστηκαν ακραίες καταστάσεις, είναι και η πιο εφευρετική, η πιο επινοητική. Να υπενθυμίσω ότι το έβριμα του σπρέι στα φάουλ, για να χαράξουμε τη γραμμή και να κάνουμε και την καμπύλη που θα στηθεί η μπάλα, ήταν το απονενοημένο κόλπο που σκέφτηκε, γιατί δεν μπορούσε διαφορετικά να κάνει καλά τους ποδοσφαιριστές, ένας Λατινοαμερικανός διαιτητής. Και τους έλεγε, εδώ η μπάλα, εδώ το τείχος. Άλλο τρόπο δεν είχε να τους κάνει δάση. Βρήκε αυτόν τον τρόπο. Αυτό έγινε με ένα παγκόσμιο, το υιοθέτησε η παγκόσμια κοινότητα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι και όποιος δεν θέλει, πάρει και την κάρτα σου και πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Ναι. Ναι. Αλλά είδες όμως ότι έπεσε τόσο ξύλο. Και εντάξει, με 5-6 κάρτες το έβγαλε το μάτσο ο Ουρουγουανός διαιτητής. Ναι, ναι, χαλαρά. Εντάξει, οκ, το είχε. Αν δεν έβγαινε αίμα, δεν είχε κάρτα. Δεν είχε, όχι. Μέχρι που έτρεξε και αίμα. Έτρεξε και αίμα, ναι. Τώρα, ακόμα και έτσι, ωστόσο, θέλω να πω, μια και πάντα μας εντριγκάρει αυτό το θέμα της διαιτησίας, ότι το Euro ήταν ένα πάρα πολύ καλό φροντιστήριο, συνολικά ως διοργάνωση, για να το πάρουν πακέτο οι εθνικές λίγκες και να δείξουν στους διαιτητές τους πώς διαιτητεύουμε μια διοργάνωση. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία κατά τη γνώμη μου του αρχιδιετητή της UEFA, του Ρομπέρτο Ροζέτη, ο οποίος πέρασε τη γραμμή, αφήστε να παίξουν, δώστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, δώστε χρόνο καθαρό στο παιχνίδι και ως προς την χρήση του VAR, που είναι ένα κορυφαία σημασίας ζήτημα, ναι, έχουμε τη βοήθεια του μηχανήματος, αλλά το μηχάνημα είναι το υποχείριό μας, δεν θα γίνουμε εμείς υποχείριο του μηχανήματος. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που οι διαιτητές με ενιαίο κριτήριο την τήρησαν. Ναι, μεν έχουμε τη βοήθεια, αλλά δεν θα γίνουμε εμείς υπηρέτες μηχανήματος. Το μηχάνημα θα είναι υπηρέτες του ανθρώπου. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι, γιατί υπήρχε πάντα η συζήτηση με τυχόν, με το VAR, χάνουμε χρόνο, το πραγματικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά τα πράγματα. Στη φάση των ομίλων, 58,5 λεπτά καθαρός χρόνος παιχνιδιού κατά μέσον όρο, όταν στην προηγούμενη διοργάνωση χωρίς VAR, 2016 στη Γαλλία, ο καθαρός χρόνος των παιχνιδιών ήταν γύρω στα 53 λεπτά. Κερδίσαμε
5 λεπτά καθαρό χρόνο ανά παιχνίδι, που είναι πολύ αυτά τα 5 λεπτά. Επιπλέον, ο μέσος όρος των φάουλ ανά παιχνίδι ήταν στα 22, όταν σε ένα απλό παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος ήταν τα 40, και οι κίτρινες κάρτες ήταν λιγότερες από 3 ανά παιχνίδι, όταν σε ένα φυσιολογικό παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε γύρω στις 6 με 7. Όλο αυτό ήταν ένα μάθημα που πρέπει να το πάρει ο όποιος Πλάτενμπεργκ εδώ και να το δείξει στους διαιτητές, να πει έτσι διαιτητεύονται οι αγώνες. Με λίγα φάουλ, λίγες κίτρινες, πολύ καθαρό χρόνο και το VAR μόνο όπου είναι απολύτως απαραίτητο. Απολύτως απαραίτητο. Και κυρίως σε κάποιες φάσεις πέναλτι και στο offside, και το οποίο εκεί δεν υπάρχει offside. Αυτό. Εκεί δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Δεν ξέρω αν υπάρχει... το συνειδητοποιήσει η Κώστα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι συνταρακτικό κατά τη γνώμη μου ότι μετά από 150 χρόνια το ποδόσφαιρο έβγαλε από πάνω του το βραχνά του offside. Ναι, δεν ναι. Τίθεται θέμα offside πλέον στο ποδόσφαιρο. Πράγμα το οποίο μας βασάνιζε από τότε που εισήχθη ο κανονισμός του offside, δηλαδή το 1860 κάτι, ας πούμε. Είναι πραγματικά συνταρακτικό. Δεν υπάρχει θέμα offside πια στο ποδόσφαιρο. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Είναι πραγματικά απίθανο, γιατί τελειώνει ένα άλοθη για όλους. Τέλος, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, ήταν, δεν ήταν. Ναι. Τέλειωσε. Μπήκε η γραμμή, δεν ήταν. Ναι. Τώρα, άμα αρχίσουμε και τη συνωμοσία περί γραμμής, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Φεύγουμε από το Κόπα Αμέρικα, πάμε εδώ, στα πιο γνωστά λιμέρια για εμάς. Οι Ιταλοί είναι δικαίως στην κορυφή της Ευρώπης από χθες το βράδυ. Με τη συνολική εικόνα, θα έλεγα πως ναι. Θέλω να πω, από τα πρώτα παιχνίδια στη Ρώμη είχαμε καταλάβει ότι αυτοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο που είναι ποδόσφαιρο, δουλεμένο, ομαδικό, χωρίς πριμαντώνες και με πολύ υψηλή ομοιογένεια, επιθυμία, ό,τι πες. Και πάλι όμως, θα λέω, από τους ομίλους και μετά είναι η διοργάνωση του τέλου. Η μία φορά που δεν θα είσαι καλός, θα χρειαστείς με κάποιο τρόπο να το προσπεράσεις. Θέλω να πω ότι πολύ καλή Ιταλία. Στον ημιτελικό μόνο, η καλύτερη ομάδα που έπαιξε το ποδόσφαιρο ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία άξιζε από τον ημιτελικό να προκριθεί στον τελικό. Κατάφεραν εκείνη λοιπόν τη μία κακή τους μέρα, η μία μέρα που αν δεν ήταν κακή, εν πάση περιπτώσει ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα, οι Ιταλοί να την προσπεράσουν και να την ξεπεράσουν. Συνολικά κοιτάζοντας όμως, ασφαλώς ναι, ήταν η ομάδα που έπαιξε καλύτερο το ποδόσφαιρο σε όλη τη διοργάνωση. Οι Άγγλοι έμειναν με το go home και με ένα πλήγμα πολύ βαρύ, γιατί θεωρώ πως με τα 6, αν δεν κάνω λάθος, παιχνίδια στο Λονδίνο, στο Wembley και το τελικό φυσικά εκεί, θεωρούσαν ότι ήρθε η ώρα της κατάκτησης ενός τροπαίου. Ναι. Εντάξει, τώρα η έδρα, ξέρεις, η Πορτογαλία έχασε από εμάς το 2004 και η Γαλλία έτσι, πριν από 5 χρόνια μέσω Παρίσι έχασε την Πορτογαλία το τελικό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που συνέβη στην Αγγλία. Η Αγγλία, θα πρέπει να σημειώσει κανείς, ότι μπήκε στο χάρτη του ποδοσφαίρου, απέκτησε σαν ομάδα αξιοπιστία, πράγμα που ποτέ δεν είχε στη σύγχρονη ιστορία της, με την διαδοχική παρουσία το 18 στους ημιτελικούς και το 21 στον τελικό, αυτή η συνέχεια δηλαδή. Εγώ νομίζω θα έχει και άλλη συνέχεια. Η Αγγλία και στο Μουντιάλ που έρχεται σε 1,5 χρόνο και στο επόμενο ευρωπαϊκό, όταν αυτό το γκρουπ θα έχει οριμάσει, ενδεχομένως θα έχει φτάσει και στο πικ της ορίμανσής του. Αλλά ακόμη δεν ήταν, φάνηκε, πνευματικά, νοητικά, από προσωπικότητα έτοιμη. Χθες έχασαν το παιχνίδι ακριβώς όπως είχαν χάσει τον ημιτελικό του 2018 από την Κροατία. Οι ομοιότητες είναι ανατριχιαστικές, θέλω να πω. Το 18 με την Κροατία παίζουν ημιτελικό. Γκολ στο 5-1-0 και μάλιστα ακραίος μπακ, ο Τρίπιερ. Χθες γκολ στο δεύτερο λεπτό από ακραίο μπακ τον Σο. Αρχίζει σιγά σιγά, τότε η Κροατία, τώρα η Ιταλία, να παίζει. Να παίρνει την μπάλα στα πόδια, να αρχίζει να χτίζει ένα passing game, να ανακτά τον έλεγχο. Τότε ήταν ο Μόντριτς με τον Ράκιτις. Τότε ήταν ο Ζορζίνιο με τον Βεράτη. Το 2018 ισοφαρίστηκαν στο 68. Χθες ισοφαρίστηκαν στο 67. 1-1. Και το 18 έχασαν τον ημιτελικό στην παράταση με ένα γκολ του Μάντζικη. Χθες είμαι βέβαιος ότι θα έχαναν τον τελικό στην παράταση
αν έμενε και δεν τραυματιζόταν ο Κιέζα, που ήταν με διαφορά ο καλύτερος επιθετικός της Ιταλίας. Τελικά το έχασαν στα πέναλτι. Σημαίνει ότι παρά το τόσο ευνοϊκό ξεκίνημα, παρά τον τόσο ούριο άνεμο με γκολ στο πρώτο πεντάλεπτο, δίλεπτο, δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία είχε άλλο κύρος, άλλο βάρος και άλλη προσωπικότητα και κέρδισε σταδιακά το παιχνίδι της και έγινε η κυρίαρχη του παιχνιδιού και αυτό δεν άλλαξε ποτέ μέχρι το τέλος. Η Ιταλία πρώτη φορά εδώ και εγώ δεν ξέρω από πότε βρέθηκε να κυνηγάει σκορ, αλλά το έκανε επιτυχώς. Ναι, ναι. Θα ήθελα... Έτσι, η εκτίμησή σου για τον κορυφαίο των δύο τουρνουά. Αναδείχθηκε η κορυφαίος του τουρνουά, βέβαια, τον Αρούμα χθες, αλλά δική σου θεώρηση θα ήθελα για τα δύο πρόσωπα των δύο τουρνουά. Αν πρέπει να το συμπυκνώσεις σε έναν, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Ο τον Αρούμα, ναι, έβγαλε ηλική 22 ετών, αλλά νομίζουμε εμείς ότι είναι βετεράνος, γιατί είναι βασικός από τα 16 στην Μίλαν και τώρα είναι γεννημένος στο 99 και έχουμε βαρεθεί ήδη να τον βλέπουμε. Πραγματικά ήταν πολύ καθοριστικός για την Ιταλία, αλλά νομίζω πως αν υπάρχει μια φωτογραφία του Ιταλικού θρίαμβου, η οποία θα μπει στα βιβλία μετά από 50 χρόνια, νομίζω πως θα είναι αυτές οι δύο πάτες των center back, ο Μπονούτσι με τον Κελίνη. Αυτή ήταν. Και βέβαια υπάρχει ένας άνθρωπος που κατά τη γνώμη αξίζει τη χρυσή μπάλα του 2021, ο Ζορζίνιο, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος εκεί, ο πυλώνας, η βάση και της Chelsea που πήρε το Champions League και της Ιταλίας που την ίδια χρονιά πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά κάτω την Νότια Αμερική, ναι, για όλους τους ιστορικούς και συναισθηματικούς λόγους δεν μπορεί παρά να είναι ο Μέση, χωρίς όμως ο Μέση να μπορώ να πω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης. Εμένα, αν με ρωτήσεις, ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης ήταν ο αριστερός χαφ της Κολομβίας, ο Λουίς Δίας, που παίζει στην Πόρτο, ένας καταπληκτικός παίκτης, ο οποίος βγήκε και πρώτος σκόρερ του τουρνουά μαζί με τον Μέση, με 4 γκολ ο καθένας. Αλλά η ιστορία είναι πολλές φορές πολύ φιλική και πολύ ευνοϊκή με τους μεγάλους στάρ, τους οποίους επίσης μπορεί και να καταβαραθρώσει στην αποτυχία. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ο Δίας, λες, της Κολομβίας και το δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ιταλίας, έτσι. Ναι, και το Ζορζίνιο θα λέγα επίσης. Πιο εύκολο είναι να σου πω τους καλύτερους αναθέσει παρά τον ένα όλη την διοργάνωση. Ναι. Ίσως αν τελείωνε το τουρνουά, αν δεν είχε την ατυχία ο Σπινατσόλα, να ήταν και αυτός. Γενικώς, αν έλεγε σε κάποιον, βράζουμε την ιδανική ενδεκάδα με το που τελείωσαν οι όμιλοι. Θα σου έβαζα άλλους ποδοσφαιριστές μέσα. Αν του έλεγες, βάλε μου την ιδανική ενδεκάδα με το που τελείωσαν και οι προημιτελικοί. Θα σου έβαζα άλλους παίκτες μετά μέσα. Τώρα που τελείωσαν και οι ημιτελικοί και ο τελικός, πάλι θα βάλεις άλλους ποδοσφαιριστές μέσα. Γιατί έτσι είναι τα τουρνουά. Εξελίσσονται στη ροή τους, στην διάρκειά τους. Θέλω να πω, μέχρι και τον τελικό, για μένα ο MVP του Euro ήταν ο Sterling. Ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης. Αυτός που έκανε όλα τα πράγματα να συμβαίνουν για την Εθνική Αγγλία. Αν δεν έκανε αυτός, δεν συνέβαινε τίποτα. Στον τελικό όμως δεν ήταν καλό. Οπότε αναθεωρείς και λες όχι, πάμε αυτό, στον Ντοναρούμα, ξέρω εγώ. Αλλάζουν αυτά, είναι πολύ ρευστά. Όντως. Ωραία. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου, που μετά από τόσο χρόνια μου έδωσες την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που ακούνε Λίμπερο. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Και καλό καλοκαίρι, γιατί τώρα φεύγουν οι υποχρεώσεις να ξεκουραστείς. Να είσαι καλά. Τώρα να δούμε. Με κάνα προκριματικό του ΠΑΟΚ. Και βέβαια. Έλα, το λες τώρα. Θα σε ακούσουμε. Όπεν θα έχει τώρα. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε.